Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Δηλαδή πόσα κουβέρ κάνετε τη μέρα τώρα? Τώρα υπάρχει ημέρα που να μην κάνουμε και σεφτές. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Είναι απολιθωμένο πέος καρυμπού που βρέθηκε σε κάποιο βουνό 50.000 χρόνια π.Χ. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες να ανανεώσουν τη φιλοσοφία τους για την ψαροταβέρνα? Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Έχω γίνει ταχυδακτηλουργός. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων. Ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα, μία ψαροταβέρνα στη Νέα Μάκρη έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Οι ιδιοκτήτες, Θύμιος και Παναγιώτης, είναι δύο αδέρφια με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες και νοοτροπία. Εγώ δεν ήθελα να σας φέρουμε γιατί πίστευα ότι θα τα βγάλουμε πέρα και μόνιμα. Τι πέρα να τα βγάλουμε, δεν με ακούει ποτέ. Οι σερβιτόροι αποφασίζουν μόνοι τους την ώρα άφηξη στη δουλειά. Τα έχετε γράψει και κάντε και χιούμορ. Με τα γυαλιά για την παραλία σας, να δώσουμε και 10 ξαπλώστρες και να πάτε να κάτσετε. Ενώ και οι μαγείρισες αντιδρούν σε οποιαδήποτε κριτική. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα, στις τιμές του φαγητού? Αν έρθει μια παρέα 12 άτομα, παίρνει με ζωνέτα με τις τιμές που έχετε. Στην παλιωμοδίτικη αισθητική του χώρου? Θα βάλουμε λάμπες, πού είναι λάμπες? Να δεν τις βλέπεις οι λάμπες. Τι είναι αυτό, λάμπες είναι αυτά μαρκούτσια που κρέμονται σαν πού τσέξο. Ή στις εργασιακές συνήθειες του Θύμιου? Τώρα με χρειάζεται τίποτα, θέλω να πάω για ύπνο. 4 ώρα θα πας για ύπνο πάλι. Και εγώ θα πάω για ύπνο να ξεκουραστώ. Ναι, βέβαια, πήγαινε για ύπνο, κατεβάσεις γάλα. Για να βελτιωθεί η κατάσταση, πρέπει οι ιδιοκτήτες να εξυγχρονιστούν και να βάλουν σε τάξη το προσωπικό τους. Από εδώ και πέρα, το ωράριο είναι ωράριο. Το μαγαζί πρέπει να είναι πεντακάθαρο, στημένο, έχει δεν έχει κόσμο. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Κοίτα, μην τη ρίξει κάτω. Όχι, δεν πέφτει, μάλλον κοίταξε. Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο εφιάλτης στην κουζίνα βρίσκεται στη Νέα Μάκρη. Μια παραθαλάσσια περιοχή που τα τελευταία χρόνια γνώρισε ραγδαία οικιστική και τουριστική ανάπτυξη και έχει πληθυσμό που τους καλοκαιρινούς μήνες φτάνει και τους 60.000 κατοίκους. Βρίσκομαι στη Νέα Μάκρη, ένα παραθαλάσσιο δήμο της Αττικής που λόγω της κοντινής του απόστασης από το κέντρο της Αθήνας αποτελεί ιδανικό προορισμό για φρέσκο ψάρι, ούζο και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον απλό τρόπο διασκέδασης. Όπως συνεπάγεται όμως, σε μια περιοχή υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Οι ψαροταβέρνες είναι πολλές. Και όταν είναι πολλές ψαροταβέρνες, οι σκοτούρες για τους ιδιοκτήτες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Η ψαροταβέρνα που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται πάνω στο κύμα και ήταν ανέκαθεν γνωστή για το φρέσκο ψάρι που σέρβιρε. Τα τελευταία χρόνια όμως η δουλειά έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση και πλέον τις καθημερινές μπορεί να μην περάσει την πόρτα ούτε ένας άνθρωπος. Γι' αυτό ζητήθηκε η βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο Θύμιος και ο Παναγιώτης είναι οι ιδιοκτήτες αυτής της ψαροταβέρνας που έχει εκπέμψει SOS. Πάω να τους συναντήσω. Ο Έκτορας Μποτρίνη μπαίνει στο εστιατόριο για να γνωρίσει για πρώτη φορά τα δύο αδέρφια. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι γίνεται? Γεια σου, Έκτορα, μεγάλε φίλε μου. Ανθρωπέ μου. Ποιος είναι ο Θύμιος τώρα και ποιος είναι ο Παναγιώτης? Ο Θύμιος. Καλά, Θύμιο. Όλα καλά. Ο Παναγιώτης. Ποιος άλλος? Λοιπόν, δεν ξέρω για το φαΐ, αλλά ο χώρος είναι ιδανικός πραγματικά. Νομίζω ότι είσαι σε καράβι και πας στα Κύθυρα. Στα Κύθυρα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πάμε να καθίσουμε λοιπόν να τα πούμε γιατί με φωνάξατε. Πάμε να καθίσουμε να φάμε. Να φάμε. Ο σεφ μας είναι έτοιμος να κάνει μια πρώτη συζήτηση με τους ιδιοκτήτες και να ακούσει λεπτομέρειες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Πολύ μεγάλος χώρος. Πόσα τραπέζια έχει? 100 τραπέζια, τα ταΐζουμε περίπου 400 άτομα. Και ταΐζετε 400 άτομα? Παλιά τα ταΐζαμε, τώρα δεν ταΐζουμε τίποτα. Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με εστιατόριο? Εμείς είχαμε εδώ χρόνια σερβιτόρι, βοηθή και το 1993 βρέθηκε αυτό το μαγαζί και είπαμε να το πάρουμε για να επεκταθούμε λίγο, να συνεχίσουμε. Πώς πήγε? Στην αρχή καλά πηγαίναμε, είχαμε δουλειά, φτιάξαμε σπίτια, οικογένειες. Μια δεκαετία μετά ήρθαν τα έργα της Ολυμπιάδας. Και μετά την Ολυμπιάδα ήρθε τώρα και η ρημάδα, η κρίση και μας πήρε ο διάολος. Δηλαδή πόσα κουβέρ κάνετε τη μέρα τώρα? Τώρα υπάρχει ημέρα που να μην κάνουμε και σεφτέ. Εγώ δεν ήθελα να σας φέρουμε γιατί πίστευα ότι θα τα βγάλουμε πέρα και μόνοι μας. Τι πέρα να τα βγάλουμε, δεν με ακούει ποτέ. Θα κάνουμε λοιπόν. Θα δοκιμάσουμε το φαΐ. Θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, στείλε μου ένα σερβιτόρο και με το μενού. Αμέσως. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να δοκιμάσει το φαγητό που στο παρελθόν κατάφερνε να προσελκύσει κόσμο από όλη την Αττική. Ο αδερφός μου δεν ήθελε να τον φωνάξει τον Έκτορα. Εγώ τον φώναξα για να μας πάει ένα βήμα πιο πέρα, να μας εξυγχρονίσει λίγο, όχι μόνο στο φαγητό και σε άλλα. Όλα πρέπει να προχωράμε μπροστά.
Πραγματικά είναι κρίμα ένας τέτοιος χώρος μέσα στο κύμα και να είναι άδειος. Πραγματικά να κάνει 0 πελάτες τη μέρα. Ποιος ξέρει. Ίσως στέει και αυτή η μπόχαλα δίλα σου βγαίνει από την κουζίνα. Για να δούμε. Ο Κώστας, ο σερβιτόρος της ψαροταβέρνας, φέρνει το μενού στο σεφ μας. Καλησπέρα σας. Καλά, τι κάνετε? Ωραία, εσείς? Ωραία, βαλή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κατάλογος σας. Πες μου ένα λόγο που θα έπρεπε να κάνω 43 χιλιόμετρα από την Αθήνα να έρθω να φάω. Ψάρι. Ναι, τι? Ό,τι ψάρι θέλετε, υπάρχει. Κάτι που αξίζει πραγματικά τον κόπο? Έχει συναγρίδα, υφαγκρή. Και απορρεκτικά? Τζατζίκι, μελιτζάνο σαλάτα, κυροκαυτερή. Α, αυτό τύπο πράγματα βλέπω. Ωραία. Δηλαδή από την Αθήνα εδώ, μάλιστα. Εντάξει, θα το κοιτάξω, θα συμφωνάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν φαίνεται ικανοποιημένος από τις απαντήσεις του Κώστα. Τι έγινε, τι σου είπε? Κάτι μου είπε για τα μαλλιά μου, αλλά δεν το κατάλαβα. Πού πάει και εσύ, πού πας, Αχτένιος? Πού είναι τσατσάρα σου, ρε, χτενίσου λίγο. Πραγματικά, ο χρόνος έχει σταματήσει. Τα φαγητά, τίποτε το ιδιαίτερο. Τζατζίκι, κολοκύθια, πιπεριές, σιγανιτές. Και μετά φτάνουμε στο κυρίως, στο ζουμί που λέμε. Εκτός από τον μπιφτέκι που έχει μπριζόλα και μπριζόλα χοιρή που δεν τα κοιτάω καν. Όταν φτάνω στα ψάρια, οι τιμές θυμίζουν κατάλογο γνωστού κοσμηματοπολίου. Τσιπούρα 70 ευρώ, αστακός 90, συναγρίδα 70. Δηλαδή θα έρθουν να φάνε τσιπούρες, μόνο αυτοί που έχουν τις τζιπούρες, θα έλεγα. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δουλεύει και βγάζει 700 ευρώ το μήνα, θα αφήσει το μισό του μισθό εδώ. Για να φάει τι? Μια σφυρίδα φέτα. Πήρε στα σοβαρά ο Κώστας στην επισήμαση του σεφ μας. Για να δούμε λοιπόν αν οι τιμές ανταποκρίνονται και στην ποιότητα του φαγητού. Περιμένουμε. Ο Κώστας χτενίστηκε και επιστρέφει για να πάρει την παραγγελία. Τι σαλάτα μου προτείνεις? Σαλάτα, βραστά θέλετε, με ψάρι που πάνε πολύ ή μενοπά, λαχανικά. Μενοπά. Έχει μαρούλι, λάχανο, ντομάτα. Φτιάξω τι θες εσύ, μια σαλάτα που θες εσύ. Μια καβούρο σαλάτα. Μάλιστα. Μια ταράμο σαλάτα. Μάλιστα. Και ό,τι άλλο θέλεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ποιο πιάτο θα επιλέξει ο Κώστας για να ικανοποιήσει τον Έκτορα Μποτρίνη? Ορίστε. Έλα εδώ, Σοφία. Πάρ' την και φτιάχτε να μην με κάνεις ρεζίλι. Γιατί σε έχω κάνει ποτέ ρεζίλι? Τελείωνε. Μία μερίδα ολόφρεσκα μπαρμπούνια ήταν η επιλογή του Κώστα για το σεφ μας. Τα ψάρια, όπως και η υπόλοιπη παραγγελία, ετοιμάζονται από τη Σοφία και την Αϊσέ, τις δύο μαγείρισες της ψαροταβέρνας, που δουλεύουν εκεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της επιχείρησης. Εμείς το φαγητό που πουλάμε είναι πεντανόστιμο. Αποκλείεται να μην αρέσει τον Έκτορα. Ο Κώστας σερβίρει τα πιάτα που παρήγγειλε ο Έκτορας Μποτρίνη. Σωστά. Πώς θα φάνουν όμως το σεφ μας οι μαγειρικές επιδόσεις των δύο γυναικών? Ταραμάς. Ναι, ναι. Καβουροσαλάτα. Καβουροσαλάτα. Το δολέμονό σας και το ψωμάκι. Να σε καλά, χάσετε. Καλή σας όρεξη. Να σε καλά. Αυτή είναι η σαλάτα, η special. Με λίγα λόγια είναι μια χωριάτικη χωρίς φέτα. Είναι σαν να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Θα δοκιμάσουμε τον ταραμά. Λευκός ταραμάς. Πιο πολύ με τυροκαυτερή μοιάζει παρά με ταραμά. Το ψάρι φαίνεται ωραίο. Ίσως λίγο λιγότερα ψημένο. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλό. Η είσοδος μιας παρέας ανδρών στο εστιατόριο τραβάει την προσοχή του Έκτορα Μποτρίνη. Θα για φαγητό? Όχι, σερβιτόρο είμαστε. Και τέτοια ώρα πώς είστε? Νωρίς νωρίς για δουλειά, είχαμε δουλειές. Καλά. Καλές δουλειές να έχετε λοιπόν. Σερβίρουμε κάτι. Τίποτα, εντάξει. Τα φέρανε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση του Έκτορα Μποτρίνη για τους σερβιτόρους? Σερβιτόροι τώρα. Η αδελφή Ντάλτον μου μοιάζανε εμένα. Πού σε δεσκάτω καράφλα? Να σου σπάσω την καράφλα, παλιάνθρωπε. Το μόνο που έχω να πω είναι τι σχέση έχει αυτό το πιάτο εδώ, που μιλάει, σαν να έχει βγει από τη θάλασσα τώρα. Με αυτό εδώ που δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι η καβουροσαλάτα. Ο σεφ μας δοκιμάζει την καβουροσαλάτα. Θα έχει άραγε γεύση θάλασσας. Τι είναι, βαλβολίνη, σιλικόνη, οδοντόπαστα? Πράκτη. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν πίστηκε για την αυθεντικότητα της καβουροσαλάτας. Αυτό πράγμα είναι, θα έλεγα, εμετικό. Με αυτό όχι μόνο αν το φας, δεν θα μπορέσεις να φας το ψάρι σου, αλλά θα σου κολλήσει το στομάχι. Το έντερο, το κολάντερο, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Γιατί μπορεί να είναι και κόλλα για πλακάκια. Να, είμαι σίγουρος. Ο σεφ μας ανακαλύπτει άλλη μια ιδιότητα της καβουροσαλάτας. Κολλάει. Θα πάω στην κουζίνα έτσι. Μπορεί να έχει λίγη σιλικόνη μέσα, πλάκα-πλάκα. Σε λίγο, πώς θα αντιδράσει το προσωπικό στην κριτική του σεφ μας? Ράτε, πόσο αποκαλυπτική θα είναι η δεύτερη μέρα σε σχέση με το φαγητό? Είναι απολιθωμένο πέος καριμπού που βρέθηκε σε κάποιο βουνό
50.000 χρόνια π.Χ. Πώς θα πιστούν οι σερβιτόροι ότι πρέπει να είναι συνεπείς? Άνοιξε. Δεν γίνεται. Είδασε, ναι. Δεν γίνεται. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στη Νέα Μάκρη. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε μια ψαροταβέρνα στη Νέα Μάκρη. Ποια ήταν η άποψή του για το φαγητό? Θα σου κολλήσει το στομάχι. Το έντερο, το κολάντερο, ό,τι θέλετε μπορείτε. Όλοι είναι συγκεντρωμένοι στην κουζίνα προκειμένου να ακούσουν την κριτική του σεφ μας για το φαγητό που δοκίμασε. Σοφία. Χαίρομαι πολύ. Είχε. Μαγείρισα. Μαγείρισα. Και εσύ. Βοηθός. Από την ίδια σχολή είσαστε μάλλον, ε? Μάλιστα. Είναι από την πόλη. Μπράβο. Από την πόλη. Και αυτό είναι το πιάτο σας. Δεν έχετε τη διαφήμιση που λέει παίρνω το νοπλακάκι, βάζω λογικό, αλλά κολλά το νοπλακάκι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πώς είναι έτσι? Αυτό το άσπρο τι είναι? Μαγιονέζα. Μαγιονέζα είναι. Τι πώς την κάνεις τη μαγιονέζα? Τη φτιάχνεις όπως τη φτιάχνουν. Την φτιάχνω και εγώ. Με αυγό, με λεμόνι. Αυτή την έχεις φτιάξει εσύ με αυγό και λεμόνι? Ναι, με. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ την έχω φτιάξει. Εγώ σου λέω ότι είναι έτοιμη. Γιατί, τι δεν σου άρεσε? Κατά πρώτον δεν ξέρουμε αν είναι μαγιονέζα, αν είναι μαρμαρόσχονη ή αν είναι σιλικόνη. Αυτό τι είναι? Καβούρι, ολόκληρο είναι. Καβούρι. Καβούρι, αυτό είναι πλαστικό. Από φρέσκο καβούρι. Εσύ πού το ξέρεις αν είναι πλαστικό? Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το πράγμα είναι πλαστικό σουρίμι λέγεται. Ούτε καν καβούρι δεν λέγεται. Λες, αυτό είναι πλαστικό. Ξέρεις εσύ από αυτό αν είναι πλαστικό? 100%. Τι μαλακίες λες εδώ? Δεν είναι. Αυτές είναι μαλακίες που σερβίρετε στον κόσμο και είναι ντροπή. Να σας πω γιατί είναι ντροπή. Μαλακίες λες εσύ. Έλα εδώ κι εσύ, έλα εδώ κι εσύ. Να σας πω γιατί. 30 χρόνια εδώ. 30 χρόνια μαγειρεύεις λάθος. Όχι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Δεν μας έχει ποτέ. Όχι, κυρία. Θα σου πω κάτι. Λάθος κάνατε εσείς. Σε κάτι πολύ βασικό, κυρία μου. Ξέρεις τι? Εσένα θα πεις που δεν ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Είμαι 30 χρόνια εδώ στη Μάκρη και ξέρω να μαγειρεύω. Άκουσε με, στο λέω γενικά και ωραία. Τι σχέση έχει αυτό το πιάτο με τα ωραία ψάρια που έχεις? Ναι, αλλά θα μου πεις τι δεν σου αρέσει. Πού κολλάει? Κατά πρώτον δεν έχει γεύση. Είναι πλαστικό, σιλικόνη. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Και μαγιονέζα έτοιμη. Και είναι απαράδεκτη μαγιονέζα έτοιμη. Δεν έχετε δίκιο. Έχω απόλυτο δίκιο, κυρία μου. Όχι. Ο κόσμος πρέπει εδώ να πληρώσει. Γιατί πού θα σου αρέσει? Γιατί... τώρα, αυτή τη συνταγή τώρα την κάνουμε εμείς 20 χρόνια εδώ πέρα και οι πελάτες δεν μας κάνουν παρατήρηση. Για πες μου, ποιος θα σου κάνει παρατήρηση? Δεν έχει μείνει κανένα να σου κάνει. Μα δεν έχει. Μα δεν έχει μείνει κανένα να σου κάνει παρατήρηση. Δεν υπάρχει ψυχή έξω, μου λες. Ναι, παιδιά, είναι πολύ βασικό να σας πω κάτι. Έχετε 5 πράγματα στο μενού που έχει όλη η Ελλάδα. Τζατζίκι, κεφτεδάκια, ξέρω εγώ τι είναι, κολοκυθοκεφτέδες, χωριάτικοι, όλα. Και μετά από εκεί έχετε ψάρια που είναι πανάκριβα. Ποιος θα έρθει να τα φάει? Θα έρθει να αφήσει με τις τσιπούρες τις μεγάλες, να φάνε τις τσιπούρες. Γιατί δεν είναι πανάκριβα? Γιατί είναι πανάκριβα. Γιατί δεν καθόσαστε να μαγειρέψετε ένα πιάτο πιο φθηνό? Ένα γαβράκι, κάτι, μια μακαρονάδα, ένα ρύζι. Να μπορεί να έρθει να φάει και ο άνθρωπος που βγάζει 700 ευρώ το μήνα. Όπως έχετε κάνει το μαγαζί με το ψάρι το ψητό, 65 ευρώ το κιλό, ποιος έρθει να το φάει? Εσύ θα πήγες να το φας? Πώς, άμα είχα λεφτά θα πήγαινε. Άμα είχες λεφτά, άρα όλος ο κόσμος τώρα δεν έχει λεφτά. Άρα πρέπει να βάλετε λίγο τον κολαράκο σας κάτω να μαγειρέψετε και ένα πιάτο. Μόνο ψητά ξέρεις να κάνεις? Από όλα ξέρω. Τι ξέρεις, για πες μου. Και μακαρονάδα ξέρω και άρα... αστακό μακαρονάδα. Και... άρα πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Μακαρόνια με θαλασσινά, ρύζι και αυτά τα πράγματα να μην τα ξανά μπροστά μου. 20 χρόνια τη σερβίρουμε έτσι. Εσύ το δηλαδή το μαγείρευες πιο ωραίο? Εγώ δεν το μαγείρευα καθόλου αυτό. Πώς, άρα πού ξέρεις εσύ πώς είναι? Αγούστο, είναι θέμα γούστου, είναι θέμα πλαστικού. Μπράντε πάρα! Πάρτο εσύ, γεια σας. Ο Έκτορας είπε τα δικά του, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Από εδώ μπαίνει, από εδώ βγαίνει. Πέραστε κι εσείς κάτι. Γιατί δεν μιλάτε? Εσείς τι μαγείριζε, εσείς να τα πείτε. Εσείς τα φτιάχνετε, εμείς τα δίνουμε. Εμείς τα δίνουμε μόνο, τα σερβίρουμε. Η κριτική που έκανε ο Έκτορας, καλά έκανε και την έκανε έτσι για να καταλάβουν όλοι ότι εγώ έχω δίκιο. Και καλά έκανα που τον φώναξα και ήρθε εδώ πέρα για να τους πει 5 πράγματα ότι δεν είναι σωστά και να μάθουν να τα κάνουν καλύτερα. Η πρώτη μέρα τελείωσε. Η κατάσταση μέσα είναι απελπιστική. Θα ρίξει πόσο χρόνο έχει σταματήσει εδώ και 20 χρόνια. Τίποτε δεν έχει εξελιχθεί, εκτός από τις τιμές βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι με σουρίμι και μαγιονέζα προκάτ δεν κερδίζεις ούτε τον τουρίστα ούτε τον τόπιο. Δεύτερη μέρα στη Νέα Μάκρη και οι κάτοικοι της περιοχής απολαμβάνουν τον ηλιόλουστο καιρό. Ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στην ψαροταβέρνα, οι ιδιοκτήτες της οποίας βρίσκονται επίσης σε καλοκαιρινή διάθεση. Πώς θα αντιδράσει σήμερα ο Θήμιος στις παρατηρήσεις που θα κάνει ο σεφ μας για την ανανέωση του χώρου? Απεριτίβ, τη λεμονίτα μας. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις, τον τουρίστα? Ρεμβάζουμε τη φύση. Τι και ρεμβάζουμε? Περιμένουμε πελάτες. Μόνοι τους έρθουν οι πελάτες? Μόνοι τους. Μόνοι τους. Πώς θα έρθουν? Πρέπει να υπάρχει ένα λόγος για να έρθουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι.
Λογικά. Θα σου πω κάτι, γιατί το έχεις αφήσει λίγο παραμελημένο εδώ, δεν το φτιάχνει. Δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα, ούτε να βάλουμε εδώ. Του παραθέλει δουλειές να κάνουμε, να βάψουμε. Το μαγαζί καλό είναι, τι. Τι καλό είναι. Θέλει βάψιμο, θέλει φτιάξιμο, δεν πρέπει να το σκεπάσουμε αυτό το πράγμα εδώ πάνω. Να το φτιάξουμε. Να φτιάξουμε ένα ωραίο μενουδάκι. Πολύ ωραία. Διευθυντή έχουμε. Ναι, και έτσι θα μαγειρεύει με τις πορτοκαλάδες και τα. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ε. Θα τον επάνω με κράκτη στον δρόμο. Στο εσωτερικό της επιχείρησης, ο Κώστας έχει καταπιαστεί με την καθαριότητα της σάλας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλά. Ποιες θα είναι οι παρατηρήσεις του σεφ μας για την κατάσταση του χώρου? Όπως βλέπω, το έχουμε παραμελήσει και το μέσα. Τι βλέπεις παραμελημένο δηλαδή? Το ταβάνι είναι σαν να έχεις κάνει κοπτική ραπτική, κομμάτι-κομμάτι το έχεις βάλει. Εντάξει, πιτσικάρι λίγο ρε παιδί, θα το φτιάξουμε. Τι θα το φτιάξουμε και τι περιμένεις? Περιμένουμε το καλοκαίρι. Πόσα καλοκαίρια έχουν περάσει? Δύο-τρία. Το σίγουρο είναι ότι ο χώρος θέλει ανανέωση. Μάλιστα. Να φτιάξουμε τον ταβάνι, να το αισιώσουμε, να βάλουμε κουρτίνες, να φτιάξουμε λίγο τα τραπεζομάνιλα. Να βάλουμε λάμπες. Πού είναι οι λάμπες? Να, δεν τις βλέπεις λάμπες. Τι είναι αυτό, λάμπες είναι αυτά μαρκούτσια που κρέμονται σαν πούτσες έξω, λάμπες τις λες. Για άλλα με τις Παναγίες. Τα έλεγα τώρα τόσο καιρό, δηλαδή δεν το καράβι ακούει. Το έχεις αφήσει στον ωκεανό και πάει μόνο του. Να του ρίξουμε και πρέπει να βελτιωθούμε λίγο, εντάξει. Μόνο ένα σερβιτόρος υπάρχει. Ένα υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχουμε τρεις-τέσσερις. Είναι αυτοί που μπήκαν χθες στο μπουλουκί? Ναι, ναι. Και τι ώρα έρχονται? Αργά. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένας δηλαδή. Ναι, σχεδόν. Δεν πάει έτσι, τέλος πάντων. Πάω μια βόλτα στην περιοχή, να ρωτήσω πέντε πραγματάκια, θα τα πω μετά. Εντάξει, εντάξει. Πάρτε να τον ψυχαγωγήσεις λίγο. Ο Έκτορας Μποτρίνη δείχνει προβληματισμένος από τη στάση του Θήμιου. Εντάξει, το μαγαζί έχει ορισμένα προβλήματα, αλλά αφού ήρθε ο Έκτορας εδώ πέρα, θα φτιάξει αυτός, όχι μόνο να λέει θέλει βάψιμο, θέλει γκρέμισμα αυτό, θέλει φώτα. Ο σεφ μας θέλει να μάθει την άποψη του κόσμου για την ψαροταβέρνα που βρίσκεται εδώ και 17 χρόνια στην περιοχή. Καλημέρα σας. Την ψαροταβέρνα του Θήμου και του Παναγιώτη που είναι εδώ πιο κάτω, την ξέρετε? Βεβαίως. Έχετε πάει? Έχω πάει. Αλλά τώρα δεν πάμε γιατί λόγω χρημάτων. Είχαμε πάει παλιά με τους γονείς μου και δεν είχε καλκούζινα. Είχε πρωτηγανισμένα τα περισσότερα πράγματα. Οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες. Oh, the one down yes. There. Yeah, I think I went the other day. You like it? It was okay, it was a bit expensive. Thank you very much. Την ίδια στιγμή στο εστιατόριο ο Κώστας συνεχίζει την καθαριότητα, ενώ ο Θήμιος και ο Παναγιώτης χαλαρώνουν αφού όπως φαίνεται δεν θα έχουν πελάτες το μεσημέρι. Η Σοφία και η Αϊσέ προετοιμάζονται με την ελπίδα ότι αργότερα θα εμφανιστεί κόσμος για φαγητό. Στο μεταξύ ο Κώστας ξεκλέβει μια στιγμή για να ασχοληθεί με την εμφάνισή του. Ο Έκτορας Μποτρίνη, έχοντας μάθει όσα ήθελε, επιστρέφει στο εστιατόριο. Σε τι φάση βρίσκεται ο Θήμιος? Τον έλειωσε στον καθρέφτη. Πρέπει να γίνουν για αυτά. Πρέπει να γίνουνε. Γεια σου, τι γίνεται? Πού είσαι? Καλά. Σε πήρε? Ξέρεις, εγώ το μεσημεράκι. Ωραία. Πάω και την πέφτω. Πού την πέφτεις, στη θάλασσα? Στο σπίτι. Α. Και τώρα με χρειάζεται τίποτα, θέλω να πάω για ύπνο. Να πας, να πας, εδώ, να πας. Αδερφός μου. Πήγαινε. Έγινε, πάω, φεύγω. Ο σεφ μας δεν σταματά να εκπλήσεται με τη συμπεριφορά του 52χρονου ιδιοκτήτη. Τι γίνεται? Μια χαρά. Μόνος σου πάλι? Μόνος μου. Και άλλοι τι ώρα έρχονται? Ό,τι ώρα θέλουμε. Δεν έχουμε ώρα, ρε. Άκουσε τι θα κάνεις. Θα κλειδώσει την πόρτα και δεν θα αφήσει καν να μπει μέσα εκτός από πελάτη. Μάλιστα. Και όταν έρθει ο σερβιτόρι θα με φωνάσει εμένα να του ανοίξω. Έγινε. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά. Ο Έκτορας Μποτρίνη, ενοχλημένος από τη συνεχή αργοπορία των υπόλοιπων σερβιτόρων, αποφασίζει να του συνετίσει με τη βοήθεια του Κώστα. Στο μεταξύ, οι δύο μαγείρισες συνεχίζουν την προετοιμασία, ενώ ο σεφ μας, έχοντας βάλει τη στολή του, μπαίνει στην κουζίνα έτοιμος να ανακαλύψει τα πάντα. Τι γίνεται, καλά? Γεια σας, καλά. Καθαρίζουμε πατατούλες. Μάλιστα. Γιατί δεν τις παίρνεις πρωτηγανισμένες? Γιατί δεν είναι καλές. Α, δεν είναι καλές, ε. Πώς θα είναι. Ο πελάτης. Το καβούρι που μου έδωσες χθες το έτοιμο ήταν καλό? Το καβούρι ήταν καλό. Ναι, γιατί? Σου λέω, αφού το φτιάχνω εγώ. Πώς να μην είναι καλό? Τι εντόπισε ο σεφ μας? Δεν μου φαίνεται να το φτιάχνεις εσύ. Εγώ το φτιάχνω. Καβούρο σαλάτα έτοιμη λέει, εσύ το φτιάχνεις? Όχι, άστε το έτοιμο γιατί το βάζουμε σε το τέτοιο βάζουμε, κουτί. Το βάζουμε σε έτοιμο κουτί, ε. Αυτή λοιπόν είναι η καβούρο σαλάτα σπιτική που λέγαμε. Πρεσβείες αυτό... έξω και καβούρο σαλάτα, εγώ τι φτιάχνω. Καλά. Τι καλά, καλάμια. Μάλλον θα έχει ποσοστά από το εργοστάσιο που το φτιάχνει. Μήπως έχεις όχι. Ποσοστά. Η συγγενή σου? Δεν είναι συγγενής. Όχι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Οι εκπλήξεις για τον Έκτορα Μποτρίνη όμως δεν τέλειωσαν. Η μελιτζάνο σαλάτα θα είναι σίγουρα καλύτερη όμως. Και αυτή όλα εσύ... καλά είναι. Και αυτή εσύ τη φτιάχνεις? Όλα τα φτιάχνουμε εμείς. Άρα τα φτιάχνουμε εδώ και αγοράζουμε συσκευασίες και τα βάζουμε μέσα. Ωραία. Και το ψάρι εσείς? Για το ψάρι και βγες έξω. Ψαρεύουνε. Άντε. Βγες έξω. Περιμένουμε τον κόσμο λοιπόν. Άνοιξε ρε. Δεν γίνεται. Κλείδωσε ρε. Δεν γίνεται. Άνοιξε πόρτα. Πρέπει να πω στον Έκτορα να έρθει να σας ανοίξει. Μισό λεπτό περιμένετε.
Έκτορα, έχουν έρθει οι άλλοι σερβιτόροι. Να τους ανοίξω. Όχι, να μην τους ανοίξεις. Ο Έκτορας Μποτρίνη πηγαίνει να ανοίξει ο ίδιος την πόρτα. Τι είδος υποδοχή επιφυλάσσει στο αργοπορημένο προσωπικό? Τι έγινε? Γεια σας. Καλά είναι ώρα, γιατί κλείζετε το μαγαζί? Καλά είναι ώρα αυτή που ερχόσαστε για δουλειά, μωρέ. Κερατό, τι ώρα είναι? Αυτός από το πρωί και δουλεύει. Δεν πειράζει. Λέτε, έχετε γράψει το π σας και τι ώρα θέλετε εσείς, ερχόσαστε? Δηλαδή αυτός είναι ο π της ιστορίας που έρχεται από το πρωί? Είναι η σειρά του. Είναι η σειρά του. Είναι και από χθες εδώ είναι. Και χθες και σήμερα. Είναι πιο νέο. Είμαι σίγουρος και αύριο. Πιο νέος και εσύ τι είσαι δηλαδή? Τα έχετε γράψει τα αρχικά. Κάντε και χιούμορ. Με τα γυαλιά και την παραλία σας. Να δώσουμε και 10 ξαπλώστρες και να πάτε να κάτσετε. Έτσι ερχόμαστε κάθε μέρα. Έτσι ερχόσαστε. Έχει, δεν έχει δουλειά. Πρέπει να ερχόσαστε στο μαγαζί να κάνετε προετοιμασία. Αυτός έχει κάνει το μαγαζί γυαλί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, για σήμερα εσείς ο Μετ. Μάλιστα. Εσείς οι δύο σερβιτόροι θα καθαρίσετε πάλι το μαγαζί και θα τους επιβλέπεις. Τα ακούς, αλλιώς θα σε ξυλώσω και σένα. Και εσύ αγόρι μου παρκαδόρος, πήγαινε έξω, έλα. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εντάξει, προχώρα. Δες τους, δώσ' τους δουλειές να κάνουν. Αυτό ρε, το ξαναδεί αυτό πράγμα. Ο Έκτορας με έβαλε μέτρες σήμερα και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλός και ήρθε η ώρα να τους δώσω ένα μάθημα. Ο Κώστας, ο σερβιτόρος, είναι πολύ λαμόγιο. Κρύβεται πίσω από τον Έκτορα τώρα και όταν φύγει ο Έκτορας θα του βγάλω τα μαλλιά τρίχα-τρίχα. Τι έγινε, κολλήσαμε με τις πατάτες? Τόνους πατάτες καθαρίζουμε. Τόνους πατάτες καθαρίζουμε. Αφού ο κόσμος τρώνε πατάτες, δεν τρώνε ψάρια. Όταν το ψάρι έχει 70 ευρώ, ποιος να το φάει? Αν έρθει μια παρέα 12 άτομα, παίρνει μεζονέτα με τις τιμές που έχετε. Δεν έχουμε που δεν έχουμε δουλειά. Έρχεσαι εδώ και μας. Και σας σκανδαλίζω. Νευριάζεις και πιο πολύ. Στη σάλα ο Κώστας έχει αναλάβει με ζήλο τον νέο ρόλο του, ενώ ο Λευτέρης είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει μια παρέα που φτάνει στο εστιατόριο. Και ενώ οι σερβιτόροι τελειώνουν με την καθαριότητα, οι πελάτες παραδίδουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον νεαρό Λευτέρη και μπαίνουν στο εστιατόριο έτοιμοι να περάσουν μια ευχάριστη βραδιά. Ο Κώστας βρίσκεται στην υποδοχή ως γνήσιος μέτρ. Ο Λευτέρης όμως αντιμετωπίζει προβλήματα στο χειρισμό του αυτοκινήτου και δεν καταφέρνει ούτε καν να το κινήσει. Τελικά ο πελάτης αναλαμβάνει να παρκάρει μόνος του το αυτοκίνητό του με την πολύτιμη καθοδήγηση του Λευτέρη. Η παρέα είναι πλέον έτοιμη να δώσει την παραγγελία της, ενώ ο Κώστας δεν σταματά να επιβλέπει την κατάσταση. Η παραγγελία ολοκληρώνεται και σύντομα ο σεφ μας θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τον τρόπο που λειτουργεί η κουζίνα. Τι έγινε, καλά? Έχουμε παραγγελία. Παραγγελία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε τη γραφή? Μάλιστα. Μπράβο. Καταλαβαίνουμε. Πάλε καλά. Τώρα τι θα φτιάξουμε? Τώρα θα βάλουμε τα βουρσαλάτα. Η οποία τι έχει η συνταγή? Μόνο εγώ τι ξέρω. Εσύ και αυτός που την έφτιαξε? Πού την έφτιαξα εγώ? Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω, φαίνεται. Άμα δεν πιστεύεις, κασίλα μου. Ωραία. Εγώ τη φτιάχνω πάντως. Εγώ τώρα, κοίτα μην τη ρίξεις κάτω. Όχι, δεν πέφτει, μάμα, κοίταξε. Αυτή δεν πέφτει ούτε και να θέλεις, κοίτα. Πού να πέσει, αφού είναι κολλημένη. Είναι κολλημένη. Δίπλα από μια απλή χωριάτικη, της παρουσιάζω την καβούρο σαλάτα μας. Έχω γίνει ταχυδακτυλουργός. Βλέπετε, θεωρείται. Και αυτό το χταπόδι, βάζουμε τίποτα δίπλα ή το στέλνουμε έτσι? Λατολέμονο βάζουμε. Ωραία. Αυτό εκεί που βλέπετε μαράκια. Δεν είναι χταπόδι. Μοιάζει με χταπόδι. Είναι απολιθωμένο πέος καριμπού που βρέθηκε σε κάποιο βουνό 50.000 χρόνια π.Χ. Την ίδια αίσθηση έχω. Η Σοφία όμως έχει τη λύση. Για το χταπόδι να το βάλουμε λαδάκι να μαλακώσει. Ναι, να μαλακώσει. Για να μαλακώσει θέλει κομπρεσέρ. Όχι, δεν θέλει κομπρεσέρ. Όχι. Είναι μια χαρά. Σίγουρα. Βεβαίως. Μου θυμίζει τα χταπόδια τα πλαστικά που πουλάνε τα καρναβάλια. Θα αντιδράσει η Σοφία στα σχόλια του σεφ μας. Έχω τα νευράκια μου θα σήμερα. Τα έχει συνέχεια. Τι με νευριάζει και πιο πολύ. Τα έχει συνέχεια τα νευράκια σου. Δεν τα έχω συνέχεια όταν σε έχω μπροστά μου και όλο με νευριάζει. Εσύ πάντως μπράβο σου. Είσαι ψύχρεμη. Είμαι ψύχρεμη. Δεν φωνάζεις ποτέ? Δεν φωνάζω, δεν φωνάζω. Άμα με πιάσει. Τι θα γίνει, πανικός? Θα σε πετάξω έξω. Αρχίζω και φοβάμαι. Πανικός γίνεται. Τι έγινε? Τι έγινε? Ο Θήμιος που είναι? Ο ακόμα Θήμιος κοιμάται. Το ύπνο του δικαίου. Τα φαγητά. Αυτά πόση ώρα είναι εδώ? Τουλάχιστον ένα τετάρτο. Κρυώσε. Πού είναι ο Μίτσος? Έλα, πού είσαι, άντε, κρυώσε, πιάσε να δεις, τι θα του δώσεις, κρυώσε. Έλα Μίτσο, ένα τραπέζι έχουμε. Ρε πάρτα και ρίχτα κάτω, αλλά πάρτα από εδώ, δώστα καμιά φορά. Τι αμέσως και αμέσως. Κρυώσε αυτά, το τρώσε σε αυτό. Μην ξεχάσεις να δώσεις αυτό, έτσι, και να εξηγήσεις τη συνταγή. Μετά από αρκετή καθυστέρηση, ο Δημήτρης σερβίρει τα πιάτα στους μοναδικούς πελάτες της ψαροταβέρνας, οι οποίοι είναι πλέον έτοιμοι να δοκιμάσουν τα φαγητά που ετοίμασαν η Σοφία και η Αϊσέ. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις εκ τώρα εδώ πέρα?
Με παροπίδες. Πλάκα κάνω. Θα δούμε ακόμα, έχουμε δουλειά, ε. Καλά, εγώ πάω λίγο έξω στη σάλα. Τι θα δούνε ακόμα τα μάτια μας. Τι λες. Έκτορα. Κούκλα. Πολύ μου τη σπάσκια. Αυτή η κουζίνα είναι δικιά μου. Δεν είναι τον Έκτορα. Θα το πάρει ο διάβολος από εδώ και πέρα. Τι έχει προβληματίσει το σεφ μας. Τι είναι αυτό, σούπα. Αυτό είναι σαγανάκι. Δεν έχει πολύ σάλτσα, λες. Αφήσαμε παραπάνω ζουμάκι, γιατί μερικοί το θέλουν βουτάνε και ψουμάκι μέσα. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις, ωραίο. Εγώ αν ήμουν θαλασσινός, θα έλεγα ο Άγιος Νικόλαος να βάλει το χέρι του. Εγώ σου λέω θα τους αρέσει πάρα πολύ. Αφού το λες εσύ, να είσαι καλά. Εγώ αυτό που θέλω να δω το είδα. Χάρηκα πολύ, θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Στο καλά να πάτε. Ο σεφ μας, προβληματισμένος από όσα είδε σήμερα, φεύγει από την κουζίνα. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης σερβίρει τη συμπληρωματική παραγγελία που ζήτησε η παρέα και το περίφημο σαγανάκι τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού. Και ενώ ο Παναγιώτης έχει αφοσιωθεί στην επίβλεψη της σάλας, οι πελάτες δοκιμάζουν τα πιάτα που παρήγγειλαν. Ποια θα είναι η άποψή τους για το φαγητό της ψαροταβέρνας? Το ψάρι ήταν καλό. Το χταπόδι μας τα χάλασε. Ήταν πολύ σκυρό, δεν τρωγόταν. Το φαγητό δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ, αλλά με ενθουσίασε εδώ η θάλασσα. Και η θέα που έχει εδώ πέρα. Ο σεφ μας έχει να κάνει μια ανακοίνωση στον Παναγιώτη. Τι έγινε, Έκτορα, φεύγεις? Φεύγω, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τι έγινε, πώς τα πήγαμε εδώ πέρα? Όπως δεν είναι Γάλλοι, κομψή κομψά. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε τις αλλαγές. Λόγω του ότι το συνεργείο θα έρθει πολύ πριν από μένα νωρίς, φροντίστε να είναι κάποιος εδώ να τους ανοίξει την πόρτα. Μια και θα κάνουμε αλλαγές, να είναι κόσμος. Κατάλαβες, δεν κάνουμε όπως ο Θήμιος που έφυγε το απόγευμα για μία ώρα και εξαφανίστηκε. Έπεσε σε χειμερή ανάρκη, κατάλαβες. Εκεί αποκοιμήθηκε. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε το πρωί. Έγινε, γεια σας, το καλό. Ο Έκτορας είπε αύριο θα αρχίσουν οι αλλαγές και είμαι πολύ χαρούμενος επιτέλους να γίνει μια εξέλιξη στο μαγάζι. Η δεύτερη μέρα τελείωσε. Έχω την αίσθηση ότι όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτήν την επιχείρηση βρίσκονται εκτός χώρου, χρόνου και τόπου. Πραγματικά βαδίζουν στο πουθενά. Αύριο η ταβέρνα θα μείνει κλειστή. Ελπίζω με τις αλλαγές που θα κάνουμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Τρίτη μέρα στη Νέα Μάκρη και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στην ψαροταβέρνα του Θήμιου και του Παναγιώτη που σήμερα θα μείνει κλειστή. Όπως υποσχέθηκε ο σεφ μας, ένα συνεργείο έχει φτάσει από το πρωί στο εστιατόριο και έχει ξεκινήσει ριζικές αλλαγές στη σάλα αλλά και στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία δουλειά. Όλα καλά, θα προλάβουμε. Θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι. Να είσαι καλά, μπράβο. Έλα, συνέχισε έτσι. Πώς θα αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες στις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο εστιατόριό τους? Ξυπνήσαμε. Ξυπνήσαμε. Τι έγινε εδώ πέρα, με κατέστρεψες. Γιατί? Τα τραπέζα, οι καρέκλες, η οροφή, τα φώτα, τα πότε θα τελειώσουμε? Αύριο θα τελειώσουμε. Αύριο? Ναι. Να δούμε, αλλιώς θα πάθω κανένα κεφαλικό εδώ μέσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω. Η ζαχαρίνια σου δεν χαλάει εσένα, ναι. 4 ώρα θα πας για ύπνο πάλι. Εντάξει, εγώ. Να πάει να φωνάξει το προσωπικό, να κάτσουμε να τα πούμε. Τι λες? Εντάξει, πάει να το φωνάξει. Τόσα χρόνια του τα λες και δεν ακούει. Θα ακούσει τώρα, νομίζει. Σιγά μην ακούσει. Για να δούμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να ανακοινώσει σε όλους τις παρατηρήσεις του και τις κινήσεις που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν για να ανανεωθεί η επιχείρηση σε βασικούς τομείς. Μας αγχώνεσαι, μην μας αγχώνεσαι. Δόξα τω Θεώ, ε. Έχουμε τσούρμο. Τσούρμο. Τι λες τώρα, σας τρέφει, σας ποτίζει, δουλεύουνε? Δουλεύουν κιόλα. Πότε? Όταν έχουμε δουλειά. Και πότε έχουμε δουλειά? Ποτέ. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω κάτι. Εσύ τόσα χρόνια δούλευες, είχε το μαγαζί, δόξα τω Θεώ πήγαινε καλά. Όταν άρχισε να πέφτει, τι σου είπε? Να το φτιάξουμε λίγο, να αλλάξουμε τα πιάτα. Τον έγραψε τα παλιά στα παπούτσια. Σερβιτόροι, ό,τι ώρα θέλουν έρχονται, ό,τι ώρα θέλουν φεύγουν. Εσύ έχεις την Όνα. Και αυτή είναι η Όνα. Είναι μια αρρώστια που λένε στο χωριό μου που δεν θα κοιμάσαι όλη μέρα. Αλήθεια. Δηλαδή κάθεσαι, κοιμάσαι, φεύγεις ξανά, έρχεσαι. Ναι, εγώ έρχομαι πρώτος, έρχομαι πρωί. Και γι' αυτό πρέπει να φύγω να πάω για ύπνο. Τι κάνεις? Περιμένω τα τηλέφωνα, τις πελάτες. Τι τηλέφωνα? Ψυχή δεν έχει πρόβλημα. Παίρνει και κανένα. Για σταμάτα. Εσύ δεν πρέπει να επιμένεις και να λες ότι κάτι είναι καλό, όταν δεν είναι καλό. Καλύτερα να φέρεις φύκια από τη θάλασσα με ελαιόλαδο να το φάμε, θα είναι πιο νόστιμο από την κονσέρβα που λες μέσα. Και επιμένεις ότι είναι δικό σου, δεν είναι δικό σου. Πού το ξέρεις εσύ, αν το ξέρω, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα, φαίνεται. Εγώ δεν έρχομαι από την Αθήνα να φάω μια κονσέρβα και να πληρώσω 70 ευρώ ένα κιλό ψάρι. Φτιάξε κάτι καλό για να έρθω. Δεν θα φας κονσέρβα, θα φας αυτά που παραγγέλνεις. Καβουροσαλάτα. Ακούω καβουροσαλάτα και σκέφτομαι θα φάω ένα καβούρι που βγαίνει από εκείνη τη θάλασσα εκεί. Θα το έχεις μαγειρέψει εσύ. Βέβαια, αλλά βρήκαμε την εύκολη λύση. Ανοίγουμε το κουτί και το σερβίρουμε. Τελείωσε. Αυτά κοπήκαν από σήμερα. Αν εγώ ξαναδώ αυτή την κονσέρβα μέσα, έχει το λόγο μου, θα φύγει και το ψυγείο μαζί. Μου δίνετε το ελεύθερο, έτσι. Ναι. Τελείωσε. Τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα, το ωράριο είναι ωράριο. Το μαγαζί πρέπει να είναι πεντακάθαρο, στημένο. Έχει, δεν έχει κόσμο.
Και έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, εμείς οι δύο πάμε για ψώνια και εσείς εδώ βοηθήστε. Πάμε. Πάμε. Η συνάντηση τελειώνει. Πώς φάνηκαν στους ιδιοκτήτες οι προτάσεις του σεφ μας? Καλά είναι αυτά που τους είπε ο Έκτορας, γιατί μόνο εγώ τους τα έλεγα τόσο καιρό και εγώ ήμουν ο κακός. Δεν θέλαν να ακούσουν, ελπίζω να τον ακούσουν και εμείς βέβαια να βελτιωθούμε και αυτοί να μπουν σε μια σειρά πια. Ο Έκτορας Μπουτρίνη αποφάσισε να κάνει τα απαραίτητα ψώνια για το εστιατόριο παίρνοντας μαζί του το Θύμιο. Λοιπόν, το συνεργείο ήρθε να πάρει τα δομικά υλικά πολύ νωρίς το πρωί. Ναι. Τώρα θα διαλέξουμε μαζί τα διακοσμητικά όπως λένε. Έλα, ξεκίνα. Θα σε διακοσμήσουμε λίγο. Πολύ ωραία. Πάρουμε κουρτινές, τι λες? Να πάρουμε. Ο σεφ μας πιστεύει ότι ο 52χρονος ιδιοκτήτης που έχει δηλώσει ότι δεν συμμαθεί τις αλλαγές είναι απαραίτητο να καταλάβει πως η επιχείρησή του πρέπει να εξελιχθεί για να μπορέσει να προσελκύσει καινούριους πελάτες. Στο μεταξύ, πίσω στο εστιατόριο, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Η ψαροταβέρνα θα βαφτεί με μοντέρνα χρώματα που θα ανανεώσουν το χώρο. Ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες του σεφ μας, οι εργασίες στην οροφή γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή από το συνεργείο. Σε λίγο, οι αλλαγές στην επιχείρηση είναι εντυπωσιακές. Ποιο τρόπο επέλεξε ο σεφ μας για να διαφημίσει την ψαροταβέρνα? Πώς θα εξελιχθεί η μεγάλη βραδιά για το εστιατόριο? Σε έναν άσχετο, τι να του παίζεις μια καραμούζα, τι να βιολεί, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό συμβαίνει εδώ από τότε. Έχει άρτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στη Νέα Μάκρη. Ο σεφ μας παρατήρησε τη λειτουργία της κουζίνας. Πώς τα βλέπεις, Έκτορα, εδώ πέρα? Με παροπίδες. Ο Έκτορας Μποτρίνη αντέδρασε στην νοοτροπία των σερβιτόρων. Τα έχετε γράψει στα αρχίδια σας και κάνετε και χιούμορ. Με τα γυαλιά για την παραλία σας. Θα σας δώσουμε και 10 ξαπλώστρες και να πάτε να κάψετε. Τα ψώνια έχουν πια ολοκληρωθεί και ο Έκτορας Μποτρίνη με το Θύμιο επιστρέφουν στο εστιατόριο. Θα συνεχίσει όμως ο Θύμιος να συμμετέχει σε αυτή την επιχείρηση ανανέωσης? Ψωνίσατε? Ψωνίσαμε. Όπως βλέπω, προχωράμε εδώ, Προχωράμε, αλλά ανοίξαμε πολλές δουλειές. Δεν θα προλάβουμε. Με λίγη καλή θέληση νομίζω και δουλειά θα προλάβουμε. Λοιπόν, εγώ θα πάω να αλλάξω. Πάω στην κουζίνα να δουλέψω λίγο. Πήγαινε και εγώ θα πάω για ύπνο να ξεκουραστώ. Βέβαια, πήγαινε για ύπνο, κατεβάσεις γάλα. Έλα, γεια. Ο Θύμιος στην αρχή γκρίνιαζε για τον Έκτορα, αλλά τώρα τους βλέπω έχουν γίνει κολλητοί. Έχουν πάρει και τα ίδια καπέλα και θα αρχίσουν να κάνουν και παρέα. Ο Έκτορας Μποτρίνη μπαίνει στην κουζίνα έτοιμος να αναλάβει δράση. Τι έγινε, πώς πάει? Καλά. Λοιπόν, μια χαρά. Άκουσα τι σκέφτηκα. Όχι στο φασισμό του αστακού και του ψαριού του ακριβού. Μακαρόνια με θαλασσινά. Αλλά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μακαρόνια με θαλασσινά έχει όλη η Αθήνα. Εμείς θα συνδυάσουμε κάτι που δεν το κάνει κανείς. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μόνοι μας τα μακαρόνια για αρχή. Ο σεφ μας πιστεύει ότι η πιο ουσιαστική αλλαγή που πρέπει να γίνει στην ψαροταβέρνα είναι αυτή στο μενού που τώρα στερείται φαντασίας. Τα χειροποίητα μακαρόνια με θαλασσινά σηματοδοτούν την αρχή για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Αυτό κίτρινο χρώμα, αγαπημένοι κύριοι, γίνεται μόνο με αυγά ντόπια. Ξέρεις είναι διαφορά? Ότι εδώ ξέρουμε τι βάλαμε. Αυγά σπιτικά, αλεύρι, λίγο λάδι και λίγο ξύδι. Και λίγο αλάτι. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα? Τίποτα. Παναγία βοήθηση. Προσέχει, μην κάνω καμία να μου την πει, καταλαβες. Την ίδια ώρα οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου. Το συνεργείο θα βάψει όλη την πρόσωψη ενώ τοποθετούνται οι καινούργιες απλίκες που διάλεξε ο σεφ μας με το Θύμιο. Κόβουμε ένα κομμάτι πάστα. Το απλώνουμε καλά και ξεκινάμε να το περνάμε. Ναι. Ωραία. Ωραία. Το γυρίσουμε από την άλλη. Πάμε στο 2. Κοίτα. Οι δύο γυναίκες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις οδηγίες του σεφ μας για την παρασκευή των χειροποίητων ζυμαρικών. Καλά τα πάμε. Τέλεια τα πήγαμε. Λοιπόν, ωραία. Φτάσαμε εδώ. Εντάξει, κοίτα. Το ζυμάρι είναι έτοιμο και ο σεφ μας ξεκινάει την παρασκευή μιας πρωτότυπης σάλτσας με ταραμά που θα δώσει γεύση στο πιάτο. Ταραμάς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και διαλύουμε τον ταραμά μέσα στο μείγμα από σκόρδο, μαϊντανό, κρέμα, ναι, και λίγο ούζο. Και φτιάξαμε μία κρέμα, ναι, ροζ. Παίρνουμε τις γαρίδες, το καλαμάρι και τα ρίχνουμε όλα μαζί. Σειρά έχει το σωστό τσιγάρισμα των θαλασσινών. Ο σεφ μας όμως έχει άλλη μία συμβουλή. Δεν τα βράζουμε για πολλή ώρα. Ίσια να πάρουν τη μυρωδιά από το σκόρδο. Τώρα τι κάνουμε? Σβήνουμε με το ούζο. Ωραία. Το βάζουμε και λίγη φωτιά. Και κοίταξε τι κάνουμε. Και τώρα το σταματάμε εκεί. Τελείως. Η Αϊσέαν και δείχνει φοβισμένη από τις φλόγες, φαίνεται να εντυπωσιάζεται από τη συνταγή του σεφ. Όταν σβήσει, ρίχνουμε λίγο από την κρέμα. Τα θαλασσινά είναι πλέον έτοιμα και σειρά έχει το τελικό στάδιο στην παρασκευή των ζυμαρικών. Η Αϊσέ φαίνεται ενθουσιασμένη. Οι χειροποίητες αλιατέλες παίρνουν το δρόμο τους για το τηγάνι μαζί με τα θαλασσινά που σοταρίστηκαν στην πρωτότυπη σάλτσα από ταραμά. Ο σεφ μας έχει ολοκληρώσει τη συνταγή του και σερβίρει τη μακαρονάδα θαλασσινών βάζοντας και την τελευταία απαραίτητη πινελιά. Έτοιμη. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο το πιάτο. Τι λες? Πολύ γρήγορα. Και φτηνό. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο.
Ευχαριστούμε πολύ. Πώς φάνηκε όμως τη Σοφία το πιάτο του Έκτορα Μποτρίνη? Αυτό το πιάτο που μαγείρεψε ο Έκτορας, πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να το μαγειρέψω κι εγώ. Ο σεφ μας είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει τον Παναγιώτη. Μια χαρά πάμε, ε. Τι μια χαρά. Δεν θα προλάβουμε. Κοίτα, δεις πού βρισκόμαστε ακόμα. Εγώ νομίζω θα τα καταφέρουμε και προχωράμε πολύ γρήγορα. Καλό βράδυ, θα τα πούμε αύριο. Έγινε. Θα πάω στο καλό, γεια. Μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα με πολλές αλλαγές έφτασε σχεδόν στο τέλος της. Ποια είναι όμως τα συμπεράσματα του Έκτορα Μποτρίνη για τις εξελίξεις? Η τρίτη μέρα τελείωσε. Η ταβέρνα σήμερα έμεινε κλειστή. Οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν όλο το βράδυ. Πραγματικά εύχομαι να προλάβουμε να ανοίξουμε και έχουμε ακόμη πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Τουλάχιστον εύχομαι ο ύπνος του Θήμιου να είναι πολύ ήρεμος. Γιατί ο Παναγιώτης μέσα θα πρέπει να σκιστεί αν θέλει να προλάβουμε να ανοίξουμε. Αυτή η ψαροταβέρνα στη Νέα Μάκρη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο σεφ μας τις πρώτες μέρες γνώρισε τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές του. Πώς θα εξελιχθεί η αυριανή μέρα που το εστιατόριο πρέπει να είναι έτοιμο για να ξανανοίξει? Τέταρτη μέρα στη Νέα Μάκρη και σήμερα στην ψαροταβέρνα του Θήμιου και του Παναγιώτη πρέπει να ολοκληρωθούν οι αλλαγές. Το συνεργείο δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή τις εργασίες και ο εξωτερικός χώρος του εστιατορίου έχει αρχίσει να αλλάζει όψη. Και στη σάλα όμως όλο το προσωπικό είναι μαζεμένο και βοηθάει στη διακόσμηση και την καθαριότητα. Ο Έκτορας Μποτρίνη φτάνει στην ψαροταβέρνα φέρνοντας μαζί του πολλές εκπλήξεις για τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους. Τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλή δουλειά, ωραία φώτα. Μπράβο. Εσύ καλά, ωραία λύση. Κοιμήθηκα. Σήμερα θα είμαι όλη μέρα εδώ. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά γιατί θα ανοίξουμε από ό,τι βλέπω. Άρα πρέπει να διαφημίσουμε το μαγαζί για να γεμίσει κόσμο. Πάρτε αυτά και πηγαίνετε να αλλάξετε. Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ πάω κουζίνα. Εσείς συνεχίστε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Οι ιδιοκτήτες επιστρέφουν στις εργασίες, ενώ ο σεφ μας μπαίνει στην κουζίνα με τα δώρα που έχει φέρει για τις μαγείρισες. Γεια σας. Βγάλαμε και τα μαντήλια μας σήμερα, ε. Ναι, σήμερα βγάλαμε τα μαντήλια μας. Είπαμε να τα βγάλουμε σήμερα, να αλλάξουμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, είδα ότι σας λείπανε μερικά πράγματα. Ναι. Από την κουζίνα και τα έφερα, εντάξει. Ο Έκτορας Μποτρίνη διάλεξε μοντέρνα και λειτουργικά σκεύη που θα διευκολύνουν τη δουλειά των δύο γυναικών. Μια χαρά, ε. Ωραία. Εν τω μεταξύ πρέπει να ετοιμάσουμε κάτι για να διαφημίσουμε το μαγαζί. Θα τηγανίσουμε λίγα ψαράκια και θα στείλουμε τους σερβιτόρους να βρούμε κόσμο για το βράδυ. Τι λες? Καλό είναι. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν να τα τηγανίσουμε. Πάμε. Η ΑΙΣΕ ξεκινάει αμέσως την προετοιμασία για να τηγανίσουν φρέσκα καλαμαράκια και σαρδέλες και να προσφέρουν στον κόσμο μια θαλασσινή γεύση, ελπίζοντας ότι έτσι θα τον πείσουν να έρθει για να δοκιμάσει και τα νέα πιάτα. Ο σεφ μας πιστεύει ότι τα φρέσκα υλικά είναι η καλύτερη διαφήμιση για την καινούργια εικόνα της επιχείρησης. Οι εκπλήξεις όμως που έχει ετοιμάσει ο Έκτορας Μποτρίνη δεν σταματούν εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού ξεφανίστηκαν, ε? Ψυχή δεν έχει πατήσει κανένα, ξέρω πού πήγανε. Α, νάτι, εμφανιστήκανε. Καλώς, πώς είστε έτσι, ρε. Μια χαρά, μια χαρά. Σε κάνανε. Μπράβο, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να γεμίσετε το μαγαζί κόσμο. Πάρε. Θα δώσετε μεζέδες και θέλω το βράδυ το μαγαζί να είναι γεμάτο. Πηγαίνετε να το διαφημίσετε. Ένα μπαρμπούνι, ένα χταπόδι, ένα καλαμάρι και φυσικά ο Θεός Ποσειδώνας θα είναι τελικά η ζωντανή διαφήμιση της ψαροταβέρνας. Και σας έχω μια έκπληξη. Εδώ είναι οι οδηγίες. Πρόσεξε όμως, το βράδυ ανοίγουμε να γυρίσετε, μην κοιμηθείτε εκεί. Ωραία. Τι δώρο όμως αποφάσισε να κάνει ο Έκτορας Μποτρίνη στους δύο ιδιοκτήτες για να τους πείσει ότι μια ανανέωση δεν βλάπτει που και που? Ο Παναγιώτης διαβάζει προσεκτικά τις οδηγίες που τους έδωσε ο σεφ μας. Ενώ ο Θήμιος προτιμά απλώς να ακολουθήσει το μικρό του αδερφό. Στην κουζίνα οι δύο γυναίκες έχουν καθαρίσει το χώρο για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Βεβαίως. Μπράβο, βλέπω καθαρίσαμε πάλι. Λοιπόν, μείναμε μόνοι μας. Ωραία. Θα μαγειρέψουμε τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Ωραία. Παίρνουμε τα καπέλα μας. Α, βλέπω είστε οργανωμένες. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μία σάλτσα για ένα πιάτο που θα φτιάξουμε απόψε που θα είναι ψάρια τηγανιτά. Θα μου φέρει ντομάτες, πιπεριές, κρεμμύδια. Οι σερβιτόροι με τις πρωτότυπες στολές επιλέγουν ένα κεντρικό σημείο της περιοχής για να διαφημίσουν την ψαροταβέρνα. Ο Ποσειδώνας παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Είμαι ο Ποσειδώνας, σας διατάζω να έρθετε το βράδυ στο μαγαζί, ανοίγουμε. Ορίστε τις συνταγές του Έκτορα Μποτρίνη. Θα τα πούμε το βράδυ. Θα σηκώσω κύμα. Ένα μεζεδάκι, ανοίγουμε το Έκτορα Μποτρίνη, παιδιά. Πολύ ωραία. Ο κόσμος φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τους ολόφρεσκους θαλασσινούς μεζέδες που τους προσφέρουν οι σερβιτόροι της επιχείρησης. Πάτε και εσείς, κυρία. Σαν Ποσειδώνας έκανε τη δουλειά μου, η θάλασσα ήταν με το μέρος μου και νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Μετά από αρκετή ώρα, ο Ποσειδώνας και η συνοδεία του ολοκληρώνουν την αποστολή τους. Στο μεταξύ, ο Παναγιώτης και ο Θήμιος φτάνουν στο ραντεβού που κανόνισε ο Έκτορας Μποτρίνη, καθώς ο σεφ μας θεώρησε ότι πέρα από την ψαροταβέρνα ήρθε η ώρα να ανανεωθούν και οι ίδιοι. Τη στιγμή που οι σερβιτόροι επιστρέφουν στο εστιατόριο για να πιάσουν δουλειά, ο Παναγιώτης απολαμβάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, ενώ ο Θήμιος φρεσκάρει την επιδερμίδα του. Ο Παναγιώτης βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες καταστάσεις, ενώ ο Θήμιος δείχνει ήδη νεότερος και ξεκούραστος. Ο Έκτορας μας είχε μια έκπληξη σήμερα και μας πήγε να κάνουμε πρόσωπο ο Νύχιας. Βέβαια, εγώ έκανα το πρόσωπο, αν και έχω καλή επιδερμίδα και δεν το έχω ανάγκη. Στο εστιατόριο οι εργασίες προχωρούν χωρίς διάλειμμα, αφού όλοι κατανοούν ότι η αντίστροφη μέτρηση για την απόψινή βραδιά που η επιχείρηση θα ξανανοίξει έχει αρχίσει. Θα προλάβουμε. Εγώ λέω ναι, εσύ. Λέω να κάνουμε πιο γρήγορα γιατί πλησιάζει η ώρα. Τα νέα πιάτα που πρόσθεσε στο μενού ο σεφ μας απαιτούν σωστή προετοιμασία. Και ο Έκτορας Μποτρίνη με τις δύο μαγείρισες δεν σταματούν ούτε λεπτό την παρασκευή των υλικών που χρειάζονται για το βράδυ. Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες, ξεκούραστοι και ανανεωμένοι, επιστρέφουν στη βάση τους. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε. Καλαρώσαμε. Ούτε μπότοξ να έχεις κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο μενού. Μάλιστα. Τι κάναμε. Βάλαμε ορισμένα πιάτα πιο φθηνά, αναβαθμίζουμε το χώρο προς τα επάνω, ρίχνουμε τις τιμές. Όποιος δεν έρθει, συγγνώμη. Κακό δικό του κάνει. Συμφωνείτε? Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ώρα είναι, έτσι. Πάμε. Πολύ καλά εδώ. Παράλληλα, φτάνει στο εστιατόριο το φορτηγό που μεταφέρει τα φυτά που θα μορφύνουν την πρόσωψη της επιχείρησης. Όπως πρότεινε ο σεφ μας, ο εξωτερικός χώρος διαμορφώνεται με τραπέζια, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ξεκινήσει την τοποθέτηση των φυτών. Στην κουζίνα η προετοιμασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ο Έκτορας Μποτρίνη δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Την ίδια στιγμή, στη σάλα, όλα είναι πλέον στη θέση τους και οι ιδιοκτήτες με το προσωπικό τοποθετούν σερβίτσια στα τραπέζια, στα οποία έχουν στρωθεί καινούργια τραπεζομάντιλα. Τα μενού με τα νέα πιάτα παίρνουν και αυτά τη θέση τους, ενώ προσθέτεται οι τελευταίες διακοσμητικές πινελιές. Οι εργασίες ολοκληρώνονται και το εστιατόριο είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του. Η πρόσωψη της επιχείρησης έχει αναδειχθεί με τα καινούργια φωτιστικά και τα όμορφα φυτά, ενώ η σάλα έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά, καθώς οι νέες κουρτίνες, το επενδυμένο με καλαμωτή ταβάνι, τα μοντέρνα φώτα, τα καινούργια τραπεζομάντιλα και τα καλέσθητα διακοσμητικά έχουν δημιουργήσει μια νέα βελτιωμένη εικόνα για το εστιατόριο. Το μαγαζί όπως έγινε μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά έγινε πολύ ωραίο. Η αναμονή έχει πλέον κορυφωθεί και ενώ το προσωπικό φροντίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, ο Κώστας επιμελείται την κόμη του. Καλό το σπα, καλό αλλαγές, αλλά το βράδυ θα έχουμε κόσμο, έχουν αγχωθεί πραγματικά. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν στο εστιατόριο. Ο Κώστας τους υποδέχεται και τους οδηγεί στο τραπέζι τους. Σύντομα και άλλοι πελάτες έρχονται στο εστιατόριο και το προσωπικό σπέδι να τους εξυπηρετήσει. Η σάλα αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει, καθώς η πρωτότυπη διαφήμιση φαίνεται να τράβηξε τελικά το ενδιαφέρον του κόσμου. Προχωράμε, έτσι. Να. Φέρει λίγο νεράκι να τη βρέξουμε, να πάρει ζωντάνια. Στη σάλα το προσωπικό πηγαίνει στα τραπέζια τα κουβέρ, ενώ σύντομα τα πρώτα πιάτα θα είναι έτοιμα να σερβιριστούν. Πρώτο πιάτο. Γάβρος μαριναρισμένος με πιπεριές φλωρίνης. Είναι τέλειος ο ζομεζές. Ο μαριναρισμένος γάβρος είναι ένα ενδεικτικό πιάτο της νέας φιλοσοφίας που πρότεινε ο σεφ μας για το εστιατόριο για γεύσεις πρωτότυπες, ποιοτικές και κυρίως οικονομικές. Θα ικανοποιηθούν οι πελάτες με την καινούργια κατεύθυνση που ακολουθεί η ψαροταβέρνα. Ο Δημήτρης και το υπόλοιπο προσωπικό προσπαθούν να σερβίρουν τα πιάτα με ταχύτητα, καθώς η σάλα έχει πλέον γεμίσει και σύντομα η πίεση στην κουζίνα θα αρχίσει να μεγαλώνει. Σέρβις! Πάρτα! Παγώνουνε 2 ώρες! Πήγαμε! Εκτός από τον σερβιτόρο, στην κουζίνα μπαίνει και ο Παναγιώτης για να ελέγξει την κατάσταση. Εντάξει. Γεννήσαμε. Εντάξει. Ακούς. Καλά πάμε. Έλα. Ο Παναγιώτης, βλέποντας την καθυστέρηση, προσπαθεί να συντονίσει τους σερβιτόρους για να εξυπηρετηθούν γρήγορα οι πελάτες. Τα τηγανιτά θαλασσινά με συνοδεία μιας νόστιμης σάλτσας είναι το επόμενο πιάτο που σερβίρεται, καθώς ο σεφ μας θέλει να δημιουργήσει πρωτότυπες παραλλαγές των κλασικών γεύσεων που υπήρχαν στην ψαροταβέρνα. Με μια λέξη έξω γίνεται τη. Παναγιώτη, πάμε έξω, Παναγιώτη, να δεις τον κόσμο τι γίνεται. Έλα, μας μπερδέψατε. Φύγαμε, προχώρα. Εντάξει, βάλε λίγο περισσότερη σαλάτα. Μα τι ωραία τα πιάτα, μ' ακούς. Στήστε να είναι όμορφα. Εκεί θέλει λίγο καλαμάρι, έχει μόνο το σηκώτι του μπαγκαλιάρου. Να σου πω, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό έχει κατουρίσει πού. Τώρα. Έκανε κάτι κακό. Όχι, θα βάλω. Έλα, βάλε και αυτό. Πάρε τα ζεστά. Έλα, γόρι μου, έλα να τα πάρει. Τα πόδια σου δουλεύουν καλά. Έλα, την που να φύγει τώρα, περιμένουμε να βάλουμε τη σάλτσα. Πάμε, βάλε γρήγορα σάλτσα. Έλα, πάμε. Έλα, γόρι. Πάμε. Τι έχεις κάνει, τον πύργο της πίζας έχεις κάνει με τα πιάτα εκεί. Άντε, δουλέψτε, είμαστε πετυχημένοι, κοτσέ. Πρόσεχε το λάδι, θα βγει απ' έξω και θα καούμε ζωντανοί. Και εγώ να σε. Δεν φοβάμαι, έχουν δει τα μάτια μου τόσα και τόσα. Σε έναν άσχετο, τι να του παίζεις, μια καραμούζα, τι ένα βιολί, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό συμβαίνει εδώ απόψε.
Οι απαιτήσεις έχουν πλέον ανέβει πολύ, αλλά το προσωπικό δεν καταφέρει να συντονιστεί. Οι ιδιοκτήτες έχουν αναλάβει την επαφή με τον κόσμο που συνεχίζει να δοκιμάζει το καινούριο μενού. Ωστόσο, κάποιοι πελάτες παίρνουν μόνοι τους τα πιάτα από το δίσκο, αφού ο Λευτέρης φαίνεται να μην βρίσκει το ρυθμό του. Στο μεταξύ, ο σεφ μας ετοιμάζει τη νέα μακαρονάδα θαλασσινών που έδειξε στις μαγείρισες. Τώρα τι κάνουμε, τα σερβίρουμε να τα φάνε. Τα χειροποίητα ζυμαρικά είναι έτοιμα να σερβιριστούν, όμως ο σεφ μας έχει άλλη μια ανησυχία. Πρόσεξε μόνο, μην βρούμε καμία τρίχα μέσα στα μακαρόνια. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Η ώρα περνάει και το σέρβις αρχίζει να βρίσκει το ρυθμό του, ενώ ο κόσμος έχει δοκιμάσει αρκετές από τις καινούργιες προτάσεις του Έκτορα Μποντρίνη. Όλοι πλέον συμμετέχουν στην προσπάθεια ώστε οι παρευρισκόμενοι να μείνουν ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση. Ο σεφ μας βγαίνει από την κουζίνα για να δει από κοντά τις διαθέσεις των πελατών. Το απόψινό βράδυ είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του εστιατορίου. Ποια είναι όμως η άποψη του κόσμου για το φαγητό? Τα φαγητά που δοκίμασα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ο χώρος καταπληκτικός. Μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θα ξανάρθουμε πάλι. Συγχαρητήρια για την ανακαίνιση. Έμεινε λίγη δουλίτσα, αλλά νομίζω τώρα μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας. Βεβαίως. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα γεμάτο έτσι το μαγαζί. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Καλά, καλό βράδυ. Ο Έκτορος έκανε πολύ καλά που ήρθε. Μάθαμε πράγματα. Και νομίζω θα πάμε πολύ καλά από εδώ και πέρα. Ιδέες, γεμίσαμε. Ναι. Δόξα σου Θεώ. Συγκεκριμένη δουλειά, θέληση, νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Πολύ ωραία. Όλοι ευχαριστηθήκαμε. Λοιπόν, εύχομαι την άλλη φορά που θα έρθω να έχει διπλάσιο από κόσμο από την απόψη. Εντάξει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αισθάνομαι δικαιωμένος που φώναξα τον Έκτορα και ελπίζω να το είδε και ο Θήμιος. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, ο κόσμος ευχαριστήθηκε και δεν έχω παρά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έκτορα. Τέσσερις μέρες μετά. Αφήνω αυτήν την ταβέρνα τελείως διαφορετική από την πρώτη φορά που ήρθα. Κάναμε σημαντικές αλλαγές και στο μενού και στο χώρο. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Από τώρα όμως αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους ιδιοκτήτες. Από εδώ και πέρα θα δείξει αν θα τα καταφέρουν ή αν θα γυρίσουν εκεί που ήταν πριν. Τρεις εβδομάδες μετά. Ο Παναγιώτης και ο Θήμιος διατήρησαν στο εστιατόριο όλες τις αλλαγές του Έκτορα Μποντρίνη. Ο χώρος εξακολουθεί να είναι περιποιημένος, μοντέρνος και καλέσθητος, ενώ στην κουζίνα συνεχίζουν να ακολουθούν τις συμβουλές του σεφ μας. Από τότε που έφυγε ο Έκτορας, έχουμε πάει καλύτερα, είμαι πολύ ευχαριστημένος, έρχεται και καινούριος κόσμος. Τα δύο αδέρφια άρχισαν να βλέπουν βελτίωση στη δουλειά τους, καθώς οι νέες πρωτότυπες γεύσεις και ο ανανεωμένος χώρος έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής. Έκτορα, με τις αλλαγές που έκανες στο μαγαζί, είμαι πολύ ευχαριστημένος και θέλω να ξανάρθεις για να πιούμε και κάνα τσίπουρο. Σε περιμένω σύντομα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Θήμιος και ο Παναγιώτης ακολούθησαν τις συμβουλές μου για ανανέωση. Είμαι σίγουρος πως αν συνεχίσουν να βελτιώνονται, ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Στο επόμενο επεισόδιο, ένα εστιατόριο στην Ερέτρια έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποντρίνη. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης διέθεσαν όλα τους τα χρήματα και δανείστηκαν ακόμη περισσότερα για να φτιάξουν ένα εστιατόριο που θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον για τις κόρες τους. Μπροστά όσους μιλάνε ελληνικά. Έχει πάει ένα 300-400 ευρώ, κάτι τον έλεγχο. Ένα 1.300.000 ευρώ. Ναι, ναι. Πάτω όπως θες, μαγειά μου, ξυπνάδα μου. Το εστιατόριο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων κατέληξε να έχει υπέρογκα χρέη. Ενώ οι δύο κοπέλες δεν φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Θα κάτσω μαγαζί σου να βάζει την κοπέλα σου κάτω και να δουλέψει. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος σεφ. Ελάτε, γαμπάκια του μαζί μου, ελάτε! Εφυλάτη στην κουζίνα.